Πάμε τώρα γρήγορα. Πάμε γρήγορα γιατί υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για πάρα πολλά σημεία της χώρας. Mm-hmm. Πάμε όμως να δούμε σε ένα τουριστικό μέρος, όπως είναι η Μύκονος, mm-hmm. όπου καταγγέλνουν και πέρα ότι αφήνουν τους πολίτες χωρίς καρδιολόγο, χωρίς παιδίατρο, χωρίς ορθοπαιδικό, με μόνο ένα ασθενοφόρο, τη στιγμή που το νησί βουλιάζει από επισκέπτες και τουρίστες. Βέβαια, από τουρίστες και όχι μόνο, γιατί λείπουν και οριλά και δερματολόγο δεν έχουν, απουσιάζουν με αναρωτική άδεια αυτή την περίοδο. Υπάρχουν τρία ασθενοφόρα, αλλά καλυμμένο, ένας μόνο κέντρο υγείας που μπορεί να το οδηγήσει, δεν υπάρχουν άλλοι στο ασθενοφόρο. Και πραγματικά είναι διαλυμένο εντελώς τη σημαία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη, καλησπέρα σε όλους. Τι χάλια είναι αυτά? Κοιτάξτε, δυστυχώς εμείς αυτά τα έχουμε επισημάνει και από τη δική σας εκπομπή. Αλλά πάρα πολλές φορές, κάθε χρόνο, και χειρότερα η κατάσταση με την στελέχωση στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Δυστυχώς, εμείς επιμένει σε μια διέξοδη πολιτική μισθών, με 1.850 ευρώ στους γιατρούς και 800 ευρώ στους νοσηλευτές και τους διασώστες. Το κόστος διαβίωσης και διατροφής στα νησιά είναι πολύ υψηλότερο. Ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να πάει εκεί. Προτιμάει να πάει στο εξωτερικό, να πάρει πολλαπλάσια χρήματα που έχουν και εισιτήρια δωρεάν να έρθουν στην πατρίδα τους παρά να πάνε να δουλέψουν στα νησιά. Αν λοιπόν εκεί παίρνει σε τέτοιο τύχημα να δώσει κίνητρα, δυστυχώς ο κόσμος θα χάνει τη ζωή του, γιατί δεν θα υπάρχουν ασθενοφόρα, θα διακομίζονται εν έτη 2023 σε καρότσες φορτηγών, όπως είδαμε στην ΚΟ με την τραγική γυναίκα που έχασε τη ζωή της, και βέβαια θα αποσιάζουν βασικές ειδικότητες γιατρών, με αποτέλεσμα να είναι κέντρα διακομιδών τα νοσοκομεία. Οι διακομιδές καθυστερούν πάρα πολύ, δεν υπάρχει και γιατρός για διασωλήνωση ακόμη σε πολλές περιπτώσεις, γιατί οι αισθησιολόγοι είναι ελάχιστοι. Ταυτόχρονα και οι συγγενείς που ακολουθούν τους ασθενείς, ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Κύριε Γιαννάκο, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε τουρισμό, έχουμε τους μόνιμους κατοίκους στα νησιά, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, στις τουριστικές και όχι μόνο. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν τα βασικά. Βλέπουμε εδώ πέρα στη Μύκονο. Εγώ πριν από λίγες μέρες, κύριε Καμπούρη, ήμουνα στη Λίμνο. Ναι. Στη Λίμνο, λοιπόν, αυτό που μου καταγγείλαν οι κάτοικοι είναι το εξής. Πήγα στο νοσοκομείο και δεν έχουν ανησυχία. Και έρχεται ένας ιδιώτης παθολόγος που δεν είναι η ειδικότητά του και διασωληνώνει. Ακόμη και για ένα φυσιολογικό το κοιτώ, ενώ υπάρχουν γυναικολόγοι στην Αθήνα. Ακόμη και για ένα κάταγμα στο χέρι, μικρό, έρχονται στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν γιατροί, ένας ο χειρουργός, άρα δεν γίνονται χειρουργία. Στην Άξο δεν έχουμε γυναικολόγο. Έχουμε έναν χειρουργό και έναν αναισθησιολόγο, άρα δεν λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας. Στην ΚΟ δεν έχουμε παθολόγους, έρχονται κάποιοι από μετακίνηση. Στην Σαντορίνη, αυτό το περίφημο νοσοκομείο το ιδιωτικό που το κυβέρνησε πρώτος ένας λαστιχάς. Αυτό το νοσοκομείο δηλαδή δεν έχει λοιπόν πνευμονολόγο, δεν έχει παθολόγο, δεν έχει μικροβιολόγο, δεν έχει αναισθησιολόγο. Και είναι ανώνυμη τέχνη το νοσοκομείο αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι η ιδιωτικοποίηση θα σώσει το σύστημα, έτσι δεν λένε. Και όμως αυτό δεν έχει κανέναν να το δουλέψει. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν, έχουν από ένα ασθενοφόρο. Και υπάρχουν και νησιά που δεν έχουν κανένα. Γιατί πρέπει να πούμε και αυτά. Η Ήος, η Κάρπαθος, τα Κύθερα δεν έχουν κανένα ασθενοφόρο την ημέρα. Μάλιστα. Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, έχουμε τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι οι κάτοικοι είναι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες και δεν έχουν τα βασικά. Δεν έχουν τα ασθενοφόρα, δεν έχουν γιατρούς, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Ντουβάρια έχουμε μόνο. Με μηχανήματα είτε σαπίζουν είτε είναι καινούργια χωρίς να υπάρχουν άλλο μεταχειριστών. Έδωσα στη δημοσιότητα, κύριε Καμπούρη, ναι, το παλιό κέντρο υγείας των νοσοκομείων στον Αθήνα, όπου εκεί μένουν 50 εργαζόμενοι και πάνε και τα παιδιά τους καμιά φορά όλοι μαζί. Γιατί δεν έχουν περιθώριο να φτάσουν σπίτια. Ναι. Ας πάει κάποιος εκεί να δει την κατάδεια του κράτους μας, του κοινωνικού κράτους, και αν θα μείνει κανείς υγειονομικό, βλέψει υπό τέτοιες συνθήκες. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς βλέπουμε τα μαύρα μας τα χάλια. Τα μαύρα μας τα χάλια. Αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία αποφασίζει και λέει ότι είναι όλα μια χαρά. Η πλειοψηφία αυτό αποφάσισε. Για τη ζωή μας και τη ζωή σας. Ότι όλα είναι μια χαρά. Οδεύουμε προς μια όμορφη ιστορία. Μια ωραία χώρα.